Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιστορία που επαναλαμβάνεται στην Ελλάδα και δυστυχώς είναι λυπημένη ιστορία, δεν θα έχει καλό τέλος για μια ακόμη φορά και είναι αυτή των Ελλήνων και του τζογαρίσματο μέσω από τα χρηματιστήρια και τώρα στην σύγχρονη εποχή μέσω των κρύπτο. Για να δούμε τι συμβαίνει. Δυστυχώ οι Έλληνε δεν βάζουν μυαλό. Και εντάξει, από τη μία είναι μια καινούργια γενιά η οποία δεν είχε ζήσει τι ένδοξε ημέρε του τέλου τη δεκαετία του 90, τότε με το χρηματιστήριο και την απώλεια τεράστιων περιουσιών, με χαρακτηριστικά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ομοιότητα με αυτά που συμβαίνουν σήμερα και τα κρυπτονομίσματα. Και μάλιστα δυστυχώς η πλευρά των επενδυτών έχει ακόμα χαμηλότερα χαρακτηριστικά άμυνας από ό,τι είχε τότε. Και δυστυχώς, αυτό είναι το χειρότερο, οι ηλικίε οι οποίες αυτή τη φορά επηρεάζονται είναι πολύ μικρότερες από τότε. Να τα λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οι Έλληνες δυστυχώς παραδοσιακά πάσχουν από οικονομικό αναλφαβητισμό και δεν το λέω εγώ, είναι επίσημα δημοσιευμένο από ειδικέ στο σελίδες του ΕΚΠΑ νομίζω έχει κάνει μια σχετική μελέτη και τους είχε βγάλει 75% περίπου τους Έλληνες οι οποίοι είναι οικονομικά αναλφάβητοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν βασικές έννοιες της αγοράς και της οικονομίας πόσο δε μάλλον πολύ πιο σύνθετες έννοιες όπως είναι ξέρω εγώ, η επένδυση, το trading, τι είναι ξέρω εγώ, τα κρυπτονομίσματα, τι είναι τα metaverse, τα ETFs ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα καινούργια, οι καινούργιες έννοιες που υπάρχουν οι περισσότεροι τα έχουν μάθει είτε εξακοή, δηλαδή από διάφορους περίεργους τύπους που έχουν γίνει αναλυτές στο, στο YouTube κυρίως και στο TikTok, ή το έχουν μάθει διαβάζοντας άρθρα ή ακολουθώντας διάφορους περί, ακόμα πιο περίεργους τύπους, οι οποίοι το παίζουν και όλας και διδά, διδάκτορες και έχουν φτιάξει σχολές και ακαδημίες ξέρω και τέτοια για να τρώνε τα λεφτά του κόσμου βασικά στις οποίες διδάσκουν πώς να γίνεις εύκολα και γρήγορα πλούσιος. Καταρχήν να πούμε ότι το 99,99999% όλων αυτών που βλέπετε στα TikTok και στα Facebook και από εδώ και από εκεί, ακόμα και τους παίκτες αλλά και αυτούς που προσπαθούν να σας διδάξουν πράγματα, είναι πανάσχετοι. Έτσι, δεν ξέρουν την τύφλα τους. Και αυτό είναι το τρομακτικό πρόβλημα, ότι ε, άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι, αλλά απλά ήταν κολλόφαρβοι και έτυχε να μπουν λίγο πιο νωρί σε μια αγορά φόρεξ, αυτή των κρυπτονομισμάτων και να βγάλουν κάποια κέρδη, α πούμε. Ή είναι και κάποιοι οι οποίοι προέρχονται από οικογενειακέ απάτε, τέλος πάντων, οι οικογένειέ του εξαπατούσαν ιστορικά συνανθρώπου του και έχουν φτιάξει μια περιουσία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται τώρα φλεξάροντα χρήματα συνέχεια και έναν πολυτελή τρόπο ζωή, ο οποίο είναι νεοπλουτίστικος και γύφτικο, γιατί εγώ επειδή τυχαίνει και ζω στην Αμερική και ζω μέσα ανάμεσα και συνεργάζομαι με εκατομμυρίουχου και δισεκατομμυρίουχου, αυτοί όλοι που σα παρουσιάζονται σαν λεφτάδε δεν είναι τίποτα. Είναι απλά γελοί τύποι οι οποίοι απλά φλεξάρουν χρήματα που τι περισσότερε φορέ δεν τα έχουν κιόλα. Έτσι. Απλά με τι απάτε και τι πυραμίδε που στείνουν, είναι πολύ εύκολο όταν εκμεταλλεύεσαι πολλά θύματα. Έτσι δουλεύουν οι πυραμίδε. Όταν εκμεταλλεύεσαι πολλά θύματα και αυξάνει ο αριθμό των θυμάτων που εκμεταλλεύεσαι, επειδή αυξάνουν και τα εισοδήματά σου, αυτό που είναι στην κορυφή τη πυραμίδα αποκτά μια οικονομική ευρωστία με βάση την οποία μπορεί να επιδεικνύει ε, ότι έχει πλούτο, αρκετό τέλο πάντων, και ότι είναι πετυχημένο, πείθοντα ακόμα περισσότερου, και υπάρχει ένα φαύλο κύκλο τέτοιο, ο οποίο δυστυχώ, αυτά τα λέγανε αεροπλανάκια παλιά. Τώρα τα λένε Trading Academies να πούμε, γιατί δεν ξέρω και εγώ πώ. Και δυστυχώ, εάν δεν ασχοληθεί η πολιτεία, α πούμε, οι αρχέ να βάλουν ένα stop σε αυτά τα αεροπλανάκια, δυστυχώ είναι πολλά τα θύματα που τελικά χάνουν τα λεφτά του. Βασικά, όλοι χάνουν τα λεφτά του, όσοι είναι κάτω από τον αρχηγό, την ηγετική ομάδα, τέλο πάντων, του 2-3 που είναι στην κορυφή. Αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Επίση, για πάρα πολλά χρόνια, θα, θα σα κάνω και μία σύγκριση τώρα με το τι γινόταν παλιά στο χρηματιστήριο, να τα ακούνε και οι νέε γενιέ, τα νέα παιδιά που δεν τα έζησαν αυτά τότε και νομίζουν ότι τώρα ε, η ζωή, τώρα ξεκινά. Όχι, παιδιά, δεν έχει ξεκινήσει τώρα η ζωή. Έχουν ξαναγίνει αυτά και την πατήσαν οι πατεράδε σα και οι παππούδε σα και χάσανε πολύ μεγάλε περιουσίε ακριβώ με την ίδια λογική με την οποία θα χάσετε και εσεί τα λεφτά σα, εάν δεν σοβαρευτείτε και δεν δείτε την ζωή σοβαρά. Να, να μπλέκετε σε τέτοια πράγματα με υψηλού ρίσκου χωρί να έχετε τη γνώση για να ασχοληθείτε με αυτά και να περιμένετε από τρίτου. Παλιότερα λοιπόν, στην εποχή, τη χρυσή εποχή του χρηματιστηρίου, όπω υπήρχαν τότε οι traders, όπω υπάρχουν τώρα μάλλον οι traders, που ξέρουν τα πονηρά τα κρυπτονομίσματα που θα κάνουν χίλιε φορέ επί, ξέρω εγώ, τότε υπήρχαν οι Αλδέκ, πώ τη λέγανε, Αλδέκ, κάτι, κάτι εταιρείε τέλο πάντων. Διαχείριση χαρτοφυλακίων του χρηματιστηρίου, θυμάστε, πως είχαν ανοίξει, χιλιάδε, όλη την παντού, σε κάθε χωριό, σε κάθε ξέρω εγώ, υπήρχε και μια τέτοια εταιρεία να πούμε, που διαχειριζόταν κεφάλαια για το χρηματιστήριο. Η οποία βεβαίω το 99% πάλι και από αυτού ήταν άσχετοι, όπω είναι τώρα οι trading ακαδημίε, έτσι. Τι έγινε τελικά, βάλαν τον κόσμο, πούλησε χωράφια, πήρε δάνεια, αυτό ήταν το τραγικό. Παίξανε τι οικονομίε του σε ένα παιχνίδι το οποίο πάντα είναι στημένο για να κερδίζουν οι μεγάλοι και οι ισχυροί. Και τι έγινε τελικά, το 99,9% των ανθρώπων χάσαν τα λεφτά τους, καταστράφηκαν και ελάχιστη το 0,1% οι οποίοι ήταν ή αυτοί που έστειναν κάτι, εται, κάτι εταιρείε μαϊμούδος που μπαίνουν στο χρηματιστήριο και σηκώναν τα λεφτά είτε κάτι με, μεγάλο επιχειρήσει τέλο πάντων οι οποίοι πήραν τα λεφτά από τις αυξήσεις του μητρισμού κεφαλαίου και αντί να τα κάνουν αναπτύσσεις, όπω το λένε επενδύσεις, τα πήραν και φύγανε και τελικά οι απλοί πολίτες χάσαν όλοι τα λεφτά τους. Απλά αντί να τι εταιρείε, πώ το λένε, διαχείριση χαρτοφυλακίων, βάλτε τώρα τα Trading Academies και κάτι ειδικέ επιχειρήσει που έχουν στηθεί τώρα που σε διδάσκουν πώ να γίνει γρήγορα εκατομμυριούχο και στη θέση των μετοχών, των κρυφών και των πονηρών, ξέρω εγώ, βάλτε τα κρυπτονομίσματα που τα κάνουν. Είναι ακόμα πιο επιθετική η πρακτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή. Να πω δύο-τρία πραγματάκια για να γνωρίζετε, επειδή σας είπα και πριν ότι όλοι αυτοί που σας πουλάνε μια εικόνα πλούσιου είναι κάτι κακομύριδες βρωμάει το χνότο τους. Δεν έχουν ζήσει από κοντά, δεν έχουν δει ούτε από χιλιόμετρο πώς είναι να είναι κάποιος εκατομμυριούχος. Και μάλιστα δεν έχουν δει από χιλιόμετρο πώς είναι να είναι κάποιος δισεκατομμυριούχος. Να σας πω και ένα ανέκδοτο αυτό. Μια κάποια στιγμή ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλτ Τραμπ, πρώην πρόεδρος της Αμερικής, γνωστός και πολύ πετυχημένο επιχειρηματίας, είχε κάνει μήνυση και την κέρδισε κιόλας, στους New York Times επειδή τον είχαν αποκαλέσει σε ένα άρθρο τους εκατομμυριούχο και τους έκανε μήνυση για προσβολή και την κέρδισε γιατί τους είπε ότι εγώ παιδιά είμαι δισεκατομμυριούχος με προσβάλλεται να με λέτε εκατομμυριούχο. Λοιπόν όσο και αστείο να σας φαίνεται οι διαφορές ανάμεσα στον αυτόν που έχει κάποια χρήματα τέλος πάντων και νοικιάζει ξέρω εγώ ένα αυτοκίνητο ακριβό ή κάποιον που μπορεί να συντηρήσει ένα και δύο ξέρω εγώ σούπερ ας α και να νοικιάσει και μια βίλα σε σχέση με έναν πραγματικό εκατομμυριούχο, είναι τεράστια. Η διαφορά ανάμεσα στον εκατομμυριούχο και στον ακόμα και στον πολύ εκατομμυριούχο και στον δισεκατομμυριούχο είναι τεράστια, είναι χίλιε φορέ έτσι. Χίλια εκατομμύρια κάνουν ένα δισεκατομμύριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλε οι διαφορέ και δεν μπορείτε να τα συνειδητοποιήσετε οι πιο πολύ, γιατί πρώτον δεν έχετε βασικέ γνώσει ε, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό το πράγμα, απλά συμβαίνει επειδή δεν το έχετε διδαχτεί ποτέ στο σχολείο σας ούτε πουθενά, ούτε στην κοινωνία, ούτε, ούτε γενικά. Η γνώση του χρήματος και της οικονομίας είναι του σατανά στην Ελλάδα, ας πούμε, την σοσιαλιστική, την αριστερίστικη. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά που βγαίνουν τέτοιες απάτες οι Έλληνες είναι πάρα πολύ εύκολο να παρασυρθούν και να χάσουν τις περιουσίες ολόκληρες. Έτσι. Έχει ξαναγίνει πολλές φορές και ξαναγίνεται και τώρα. Και αυτό είναι ο λόγος που βγήκα να κάνω αυτή την εκπομπή, μπας και σώσουμε κανέναν. Όπως σας είπα λοιπόν, ο εκατομμυριούχο σε σχέση με, τον... με αυτού του τύπου που σα πλασάρονται σαν trade experts, να πούμε και δεν ξέρω και εγώ τι, οι οποίοι στι 9 10 φορέ σα είπα, ή, ή, έχουν χρήματα από παλιότερε απάτε οικογενειακέ που συνεχίζουν, τα ξεπλώνουν τα λεφτά των προηγούμενων απατών δηλαδή, ή ήταν τυχεροί και μπήκανε. Πιθανόν όπω έχει γίνει στην Αμερική. Στην Αμερική, να σας πω, ξέρετε πόσοι εκατομμυριούχοι υπάρχουν επιτσιρικάδε σε 18, 19, 20 χρονών. Εκατομμυρίοι, πάρα πολλά εκατομμύρια. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί όταν έπαιζαν κάτι παιχνίδια διαδικτυακά που κάνανε συναλλαγέ με bitcoin και αλλάζανε, ξέρω αγοράζαν εγώ, αγοράζανε ασπίδε και αγοράζαν super δυνάμει για του ήρωέ του και του χαρακτήρε του και ξέρω εγώ διάφορα τέτοια πράγματα, τα αποθήκευαν τα bitcoin του κάποιοι. όταν το bitcoin έκανε τίποτα, έτσι, έκανε cents ή ένα δολάριο ή δύο δολάρια ή 50 δολάρια, ξέρω εγώ που είχε φτάσει κάποια στιγμή στι αρχέ. Τα είχαν μαζέψει αυτά τα bitcoin ξαφνικά μια ωραία πρωία που τα είχαν ξεχασμένα κιόλα σε ένα σκληρό δίσκο. Ξαφνικά σηκώνονται ένα πρωί, βλέπουν τον bitcoin είχε φτάσει τότε σε 65.000 ευρώ, α πούμε, και ανοίγουν το σκληρό του και είναι εκατομμυριούχοι. Λοιπόν, αυτοί ναι, ήταν, γίνανε εκατομμυριούχοι από αυτά τα πράγματα, αλλά γίνανε από κολοφαρδία. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη οικονομική γνώση. Δηλαδή δεν τον μελέτησαν, δεν το έκαναν επειδή ήξεραν γιατί το έκαναν, το έκαναν κατά τύχη. Αυτοί λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σα διδάξουν οτιδήποτε. Έτσι, γιατί ούτε οι ίδιοι ξέρουν πώ βγάλαν τα χρήματά του. Το μόνο που κάνουν τώρα από εκεί ξεκινήσει αυτό από την Αμερική, από έναν τύπο να πούμε. Πολλοί προσπαθούν να μυθούν ακριβώ το προφίλ του. Ένα Andrew Tate λέ, λέγεται να πούμε. Το, το στυλ που πλασάρει αυτό στο επικοινωνιακό τέλο πάντων. Το οποίο πουλάει έτσι και βλέπω και πολλοί το αντιγράφουν αυτό. Είναι του Alpha Mail α πούμε. Του τύπου ο οποίο ασχολείται με ε, δυναμικά σπορτ. Ξέρω εγώ, παίζει kickboxing, παίζει ξέρω εγώ τέτοια καράτε. <laughs> δεν ξέρω εγώ τι ο οποίο είναι συνέχεια με super cars και βίλε, ξέρω και κότερα και αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι ο, ο, ο πρώτο, α πούμε, από του πρώτου, από τους pioneers του pioneers που ξεκίνησαν όλη αυτή την εκπαιδευτική φρενίτιδα τέλο πάντων. Που ντε και καλά, ρε παιδί μου, να σα κάνουν όλου πλούσιου. Είναι τόσο καλοί άνθρωποι όλοι αυτοί που θέλουν να σα κάνουν ντε και καλά πλούσιου για να μην δουλεύετε. Έτσι. Είναι εξαιρετική η καλοσύνη και η αγιότητα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Τα χάνω κι εγώ, α πούμε, μερικέ φορέ. Λοιπόν, αυτό ο τύπο λοιπόν ξεκίνησε από αυτό. Υπήρχαν πολύ μεγάλε ιστορίε. Κάποια στιγμή είχε μπει και στην. Τον είχαν συλλάβει κάποια στιγμή και βγήκε γιατί, όπω σα είπα, όταν μια πυραμίδα αρχίζει και δυναμώνει πολύ και βγάζει χρήματα, είναι από τα θύματα βέβαια που εκμεταλλεύεται, είναι πολύ πιο εύκολο να πουλάει μετά το παραμύθι. Όταν έχει αρκετά χρήματα από κάτω και όταν έχει και αρκετά μέλη. Γιατί φτιάχνει ένα κλάδο ουσιαστικά το οποίο το κλάδο δουλεύει για να διαφημίζει την πυραμίδα. Έτσι δουλεύουν οι πυραμίδε και τα αεροπλανάκια. Λοιπόν, α το πω και με τι σύγχρονε ορολογίε, α πούμε, να το καταλάβουν οι ναι, νέοι. Λοιπόν, αυτό ο τύπο λοιπόν, επειδή είχε τα χρήματα κάποια στιγμή και επειδή δεν μπορούσε πια να συνεχίσει να πουλάει ε, παραμύθι, γιατί ήταν άσχετο από οικονομικά, έτσι. Τώρα, για ποιο, με ποιον τρόπο έβγαλε αυτό χρήματα από τα ε, κρυπτονομίσματα, προφανώ ανήκε σε αυτού που ήταν τυχεροί, που παίζανε διαδικτυακά παιχνίδια, ξέρω εγώ, ή βρήκε κάποιον πτυρικά και του πήρε ένα αντιπινακίου φακή που δεν, ξέρω εγώ, δεν ήξερε πόσο έκανε, ποια ήταν η πραγματική αξία τα, των κρυπτών που είχε. Λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε αυτό με αρκετά χρήματα τέλο πάντων, άρχισε να πλασάρει, ξέρει, πολύ ακριβό τρόπο ζωή. Ότι εγώ που είμαι ο άντρα, που παίζω box, που έχω τη Φεράρι, που έχω τι γκόμενε, που έχω τα αυτά και το ένα και τα άλλα, τα οποία δεν ήταν στην αρχή του, μετά τα απέκτησε. Λοιπόν, και σε ένα σημείο δυναμώνοντα, δυναμώνοντα, να γίνει όντω πλούσιο. Ζαι, η περιουσία αυτή τη στιγμή Αποτιμάται σε δεκάδε δισεκατομμύρια έτσι. Και πάλι για να σας προσγειώσω και λίγο, γιατί κάποιοι ακόμα και αυτόν τον βλέπουν και λένε Παναγία μου, τι, τι πράγμα είναι αυτό, για τα αμερικανικά μεγέθη που ζω εγώ, στο Μαϊάμι ας πούμε, το να είναι κάποιο multimillionaire, που multimillionaire δεν σημαίνει να έχει δύο εκατομμύρια. Αυτή είναι κάτι μαλακίε που λέγε παλιά ο Μαστοράκη σε κάτι τηλεπαιχνίδια του Αντένα τη δεκαετία του 90, που επειδή ήταν το βραβείο ένα εκατομμύριο. Έλεγε ότι θα γίνετε όλοι εκατομμυριούχοι οποιοι κερδίσετε, λέει, τότε το παιχνίδι και πάρετε ένα εκατομμύριο δραχμέ τότε, θα είστε εκατομμυριούχοι, αφού πήρε ένα εκατομμύριο, αλλά είσαι εκατομμυριούχο. Τρίχε, παίζουμε με τι λέξει δηλαδή. Το ίδιο παιχνίδι είναι και με το multimillionaire. Έτσι, για να καταλάβετε, α πούμε, τι σημαίνει multimillionaire, στην Αμερική σχεδόν όλη η μεσαία τάξη είναι multimillionaire. Και όταν λέμε multimillionaire, δεν μιλάμε για ένα και δύο και τρία και πέντε που αυτά είναι τίποτα. Μιλάμε από εκατομμύρια και πάνω είναι multimillionaires στην Αμερική οι πλούσιοι, έτσι, δεν έχουν μία Ferrari, για <χει> να τη δείχνουν μία Λαμπορκίνη που εδώ πέρα για σας είναι, ξέρω εγώ, το, το, όνειρο ζωή. Στην Αμερική, εκεί που ζω εγώ, έχει ένα κανάλι στο Μαϊάμι που ο άλλο έχει τη βίλα και απ' έξω παρκάρει το κότερο. Που το κότερο κοστίζει, ξέρω 120 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, δολάρια. Που για να καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι πραγματικά πλούσιο και να μην είσαι δίθεν. Έτσι, σαν για που σα πλασάρουν. Αυτή εδώ είναι κάτι τύποι οι οποίοι είναι χαμηλή στην καλύτερη περίπτωση, σα ξαναείπα, έχουν χρήματα από απάτε ή από την δικιά σα εκμετάλλευση. Δηλαδή, εσεί που του πληρώνετε τι συνδρομέ, τα δικά σα λεφτά φλεξάρουν ουσιαστικά. Την δικά του, τα δικά σα λεφτά φλεξάρουν. Και βέβαια, επειδή το κάνουν αυτό, αποδεικνύουν και πόσο άσχετοι είναι και οι ίδιοι με τι τις, τις βασικέ καπιταλιστικέ αρχέ. Γιατί, ας πω κάτι, ο πραγματικά πλούσιο, έτσι και σα το λέω επειδή ζω με αυτού του ανθρώπου, έτσι του βλέπω κάθε μέρα, δουλεύω με αυτού του ανθρώπου. Ο πραγματικά πλούσιο καταρχήν εκτιμά την αξία του χρήματο. Δεν το σκορπάει για να κάνει φιγούρα. Έχετε δει εσεί ποτέ, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσε ο Έλλον Μάσκ να έχει την ακριβότερη Ferrari που υπάρχει. Από του πιο πλούσιου άνθρωπου στον κόσμο, ο Έλλον Μάσκ, έτσι. Έχετε δει να φλεξάρει καμία Ferrari, όχι. Έχετε δει τον Bill Gates να φλεξάρει Lamborghini, όχι. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν την αξία και να μην σα πω το, 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 extreme παράδειγμα του Warren Buffett, α πούμε, που είναι από του κορυφαίου χρηματιστέ τη Αμερική και του κόσμου, ο οποίο διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια αξία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για, για άνθρωπο ο οποίο του ανήκουν οι περισσότερε πολυεθνικές που υπάρχουν στον κόσμο. Για να καταλάβετε για τι δύναμη μιλάμε, έτσι. Ο οποίο ζει σε ένα σπίτι ταπεινό, το οποίο ήταν το σπίτι που ζούσε πριν από 50 χρόνια να παντρεύει τη γυναίκα του, α πούμε, κυκλοφορεί με ένα Αμερικάνικο, ξέρω εγώ, με μια κάντιλα, α πούμε, σε καλή κατάσταση βέβαια, αλλά ούτε Ferrari έχει ούτε Rolls Royce, όταν μπορούσε, ούτε, ούτε, ούτε θωρακισμένη Maybach, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, γιατί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που είναι πραγματικά γνώστες του χρήματος, πρώτον σέβονται το χρήμα τους και δεύτερον και σημαντικότερο, το χρήμα για αυτούς δεν είναι μέσον για να κάνουν φιγούρα. Το χρήμα για αυτούς είναι μέσον για να βγάλουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Το χρήμα για αυτούς είναι asset, δεν είναι liability, ας πούμε. Είναι asset για αυτούς το χρήμα. Οι άσχετοι, αυτοί που σας το παίζουν και διδάσκαλοι, το χρήμα το, κάνουν, το έχουν όλοι σαν liability. Πάνε και το ξοδεύουν για άχρηστες δαπάνε τέλο πάντων, το οποίο το μόνο που του δημιουργεί είναι περισσότερα έξοδα και τελικά επειδή δεν γνωρίζουν την αξία του χρήματο, όλοι αυτοί μόλις μόλι περάσει η φερνίτιδα των κρυπτονομισμάτων ή έτσι και, και την πατήσουν από καμιά απάτη από αυτέ που μπαίνουν και οι ίδιοι μέσα, α πούμε, θα μπουν φυλακή. Θα, θα χρεοκοπήσουν αμέσω, θα δείτε πώ θα, θα, καταρρεύσουν αμέσω και θα μπουν και στη φυλακή. Έχει γίνει με διάφορου αυτό το παρελθόν, απλά δεν το έχετε μάθει εσεί και δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Ε, σε λίγο καιρό θα αρχίσει να γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μαθαίνω πολλοί από αυτού κάνουν διάφορε απάτε με κρυπτονομίσματα. Έχω δει ήδη δύο τρει, μάλιστα ένα. Τον είχαν ε, ε, διαφημίσει και στην τηλεόραση, σε mainstream κανάλι, α πούμε. και πάει σε μια εκπομπή με interpreters τέλο πάντων. Και πήγε να διαφημίσει ένα νόμισμα, κρυπτονόμισμα το οποίο το είχαν φτιάξει οι ίδιοι, που τέτοιε ιστορίε μακριά ο, 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 του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. που λένε και στο χωριό μου από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, να σα πω δύο απλέ αρχέ του καπιταλισμού. Πρώτον, ο καπιταλισμό είναι ανταγωνιστικό. Δεν είναι σοσιαλιστικό. Έτσι, ο καπιταλισμό σημαίνει ότι ο καθένα κοιτάει να βγάλει λεφτά για την μπάρτη του. Κανένα δεν κοιτάει να βοηθήσει του υπολείπου στον καπιταλισμό. Έτσι, δεν υπάρχουν αγίοι άνθρωποι. Αυτό να το καταλάβετε. Δεύτερον, πάλι ίσω δεν έχει κάνει με τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμό είναι ένα σύστημα το οποίο για να κερδίσει κάποιο πρέπει να χάσει κάποιο άλλο. Έτσι. Όταν αυτοί που σα πουλάνε, πώ το λένε, μανατζεριλίκοι και διδακτοριλίκοι και δεν ξέρω και εγώ τι, του βλέπετε να μεγαλώνουν, να γίνονται πλούσιοι δεν χρειάζεται να σα πω ποιοι είναι οι χαμένοι τη υπόθεση, είστε εσεί. Απλά δεν το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, γιατί και εσεί δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσο μπλέκετε μέσα σε μια κατάσταση την οποία δεν τη γνωρίζετε. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ των, των μισμάτων, και μάλιστα είμαι από αυτού που έχω γράψει δημόσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, αν είχαμε σοβαρού πολιτικού και όχι τον Γιάννη με τρίανί τον Μπουρδολόγο να πούμε, ο οποίο δεν ξέρει την τύφλα του από νέε τεχνολογίε και όλα τα δαιμονοποιεί και τα ονομάζει μετακαπιταλισμό, α πούμε, και τελειώσαμε. Λοιπόν, αν είχαμε σοβαρού υπουργού οικονομικών τότε, η Ελλάδα θα έπρεπε τότε να γίνει κέντρο κρυπτονομισμάτων και αυτή τη στιγμή όχι απλά θα έχει λύσει τα προβλήματά τη, θα ήταν από τι κορυφαίε οικονομικέ δυνάμει στον κόσμο. Λοιπόν, αλλά επειδή ο οικονομικό αλφαβητισμός πάει σε πολύ ψηλό επίπεδο, και επειδή το χρήμα είναι δαιμονοποιημένο στην Ελλάδα, όλα αυτά θεωρούνται φτου για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι. Προτιμάμε να κάνουμε IOU, προτιμάμε να σκεφτούμε επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, προτιμάμε να σκεφτούμε διάφορε καταστροφικέ μπουρδε παρά να ανοίξουν τα μυαλά του κάποιοι ή να ακούσουν ανθρώπου που γνωρίζουν τα πράγματα και να οδηγήσουν τη χώρα προ το μέλλον. Η Τουρκία το κάνει, by the way, έτσι. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ε, έχει βάλει στα σκαριά να δημιουργήσει κρατικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Έτσι, επειδή νομίζετε ότι είμαστε και πολύ high εδώ πέρα, επειδή έχουμε διάφορου τίποτα να πούμε να το παίζουν φραγκάτι, να συμπληρώσω επειδή σα είπα ότι αν θέλετε να ασχοληθείτε με τα κρυπτονομίσματα, θα πρέπει να τα μελετήσετε, να τα σπουδάσετε. Να τα σπουδάσετε σε κανονικέ ακαδημίε. Για να το δέσω λίγο και με αυτό που έλεγα πιο, πιο πριν, ο Έντριου Τέιτ, ο, ο όπω το λένε, το role model των περισσότερων από εδώ πέρα, επειδή έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε πια να κοροϊδεύει κόσμο και επειδή είχε και τα χρήματα πλέον, γιατί είχε δυναμώσει, αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τελείω την ιστορία με την ακαδημία του που δίδασκε ανθρώπου να γίνουν πλούσιοι και το έχει γυρίσει σε οικονομικό ανοριστήμιο όπου έχει προσλάβει κανονικού οικονομολόγου, τέλο πάντων καθηγητέ. Και αυτή τη στιγμή προσφέρει κανονικά μαθήματα στους, σε αυτούς που μπαίνουν και πληρώνουν τέλος πάντων τις σύνδρομες. Από κανονικούς καθηγητές, έτσι, κανονικούς. Όχι μούφες, σε αυτούς που είναι εδώ πέρα. Βλέπω κάτι πιτσιρικά, κάτι απίστευτες φάτσες ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά σοβαρά δεν έχετε ένα κριτήριο ρε παιδάκι μου. Βλέπεις κάτι τύπους, κάτι φάτσες, που αυτόν έτσι και ήρθε να σου πουλήσει μια τυρόπιτα ας πούμε, θα κοίταγε τις τσέπες σου που σου έχει τα, τα πούμε. Και αυτούς τους τύπους πάτε και τους δίνετε λεφτά με, 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 με τρομερή άνεση, έτσι, πάρε τα λεφτά και δου... κάνε με πλούσιο, α πούμε. Δεν γίνεσαι έτσι πλούσιο. Δεν δουλεύει έτσι ο καπιταλισμό. Έτσι. Και όσο. Το, 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 άλλο μυστικό που θέλω να σου πω για τον καπιταλισμό, το οποίο δεν σα το λένε όλοι αυτοί που σα τρώνε τα λεφτά, είναι ότι όσο δύσκολο είναι να κάνει 150-200 χίλιε φορέ επί που λένε για να ανέβει και να γίνει εκατομμυριούχο βάζοντα 100 ευρώ, το να πέσει και να γίνει φτωχό είναι ένα επί από εκεί που είσαι. Αυτό σου το έχουν πει όσο εύκολο είναι να πέσει. Όχι βέβαια. Απλά σα παρουσιάζουν σαν εύκολο το να κάνει 100 φορέ επάνω. Απλά παρασύροντά σα να αγοράζετε κάτι σκατονομίσματα να πούμε τα οποία τα χειρίζονται οι ίδιοι, τα, τα, τα όπω θέλουν. Μετά βγάζουν το κέρδο και σα αφήνουν εσά με σκουπίδια στα χέρια σα και φτωχού. Αυτό το ένα επί που λέγαμε. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχουν άγιοι. Και αν κάποιο έχει τη συνταγή για να βγάλει λεφτά, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να σα την πει ούτε τζάμπα, ούτε ένα διαμοιβή. Γιατί δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Είναι απλό. Ο καπιταλισμός είναι ανταγωνιστικό σύστημα. Δεν είναι κολεκτίβα. Απλά από τη μία έχουμε τον οικονομικό αλφαβητισμό, από την άλλη έχουμε τον αριστερισμό και το ευχολόγιο τέλο πάντων και το ρομαντισμό με τον οποίο βλέπουν διάφοροι και ιδίω τα νέα παιδιά την κατάσταση. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό, βασική έλλειψη παιδεία και βασικών αρχών Κοινωνικών αρχών, ώστε οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν, πιστεύουν ότι δικαιούνται και είναι τόσο εύκολο να γίνουν πλούσιοι ρε παιδί μου σε μία νύχτα. Και αν σου κάτσει που λέει η διαφήμιση του τζόκερ, του α πούμε, δεν ξέρω ποιο είναι, αυτό ακριβώ χτυπάει, και αν σου κάτσει σου λέει, Οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και μάλιστα βλέπω διάφορου από αυτού που σα το παίζουν και δάσκαλοι στα κρυπτονομίσματα να σα το κακ τον κακό το δρόμο να σα τον δείχνουν, να σα τον φωτίζουν και όλα πηγαίνετε προ τα εκεί. Βλέπω διάφορου τύπου και λένε: Δεν χρειάζεται να πα σχολείο, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πα πανεπιστήμιο. Τι θα κάνει, να πα πανεπιστήμιο, λέει και θα βγάζει τρει και τα γιατί ένα που έχω εκατομμύρια και έχω λαμπορκίνη, α πούμε. Σιγά ρε μεγάλε, σιγά, σιγά. Κούρεψε λίγο την καλάφλα σου να πούμε, για να, να γυαλίσει λίγο παραπάνω. Γιατί είσαι μια τρίχα που μην πω, τέλο πάντων, μην πω. Δεν λέω, δεν είπα. Έτσι, το... το γλίτωσα. Λοιπόν, δεν είναι ο, ο τρόπος για να βγάλεις χρήμα δεν είναι να γίνεις κολόπεδο ή να γίνεις αλήτης ή να γίνεις απατεώνας. Ο τρόπος για να βγάλεις χρήμα, αν θες να βγάλεις χρήμα με αυτόν τον τρόπο, είναι να το σπουδάσεις. Να ασχοληθείς επαγγελματικά και σοβαρά μαζί του, να ε, πειραματιστείς αν θέλεις, θα χάσεις σίγουρα, αλλά τελικά Μέσω από τη χασούρα και την ανάλυση τη χασούρα που θα κάνει και τι γνώσει που θα έχει, τι σοβαρέ γνώσει, και όχι τη σαρπακόλα ότι μπε τώρα και βάλει όλα εκεί, κάνε ο αυτό και κάνε το Λίντ το άλλο. Αυτό τι γνώση είναι ακριβώ. Ακριβώς. Τι, τι, τι ακριβώ μαθαίνει όταν περιμένει έναν τύπο, τη χάρπα στο που γνωρίσει στο TikTok ή στο internet ξέρω στο Facebook, να σου δώσει μια εντολή που θα βάλει όλα τα λεφτά σου. Και βλέπω και αυτό είναι τρομακτικό, έτσι. Βλέπω σε κάτι σελίδε και σε κάτι group στο Facebook Μπαίνουν κάτι τη χάρπα στη τύπη και θεωρούν ότι είναι τόσο εύκολο ρε παιδί μου να γίνει πλούσιο. Μπαίνει μέσα ένα ο οποίος δεν έχει σχέση ούτε καν ξέρει τι είναι το κρυπτονόμο, ούτε καν ξέρει που έχει μπει. Α πούμε, δεν ξέρουν καλά καλά να ανοίγουν ένα λογαριασμό. Α πούμε, online και τον βλέπει, γράφει ανάρτηση. Ε, παιδιά, πείτε μου, ποιο νόμισμα θα κάνει 100 επί. Α πούμε, και περιμένει τώρα για να καταλάβετε πόσο χαμηλό επίπεδο κατανόηση υπάρχει ακριβώ επειδή ισχύουν αυτά που σα είπα πιο πριν έτσι. Ο οικονομικό αλφαβητισμό, η, βασι... η έλλειψη παιδεία, βασική παιδεία και οι βασικών αρχών. Μπαίνει ο άλλο και νομίζει ότι μια παρέα τη χάρπαστη στο Ιντερνετ θα του βρούνε την κότα που του κάνει τα χρυσά αυγά, και αυτό δεν μπορεί να τα ποτέ τη ζωή του και θα γίνει κατομμυριούχο. Ακριβώ τα ίδια παιδιά γινόντουσαν τότε λοιπόν με το χρηματιστήριο, εκατομμύρια άνθρωποι χάσανε τα λεφτά του, χάσανε περιουσίε ολόκληρε, έτσι. Και όλε αυτέ οι εταιρείε που ήταν οι σύμβουλοι των, πώς το λένε, των χρηματιστηριακών επενδύσεων που διαχειρίζονταν τα χαρτοφυλάκια τα επενδυτικά από τις 100 εταιρείε 99 έχουν κλείσει. Όλοι, 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 όλοι πήγαν, ή πήγαν φυλακή, ή καταστραφήκαν ή υπήρχαν κάποιες φορές και κάποιες επιθέσεις ας πούμε αυτό που χάσαν τα λεφτά του που με, 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 όπλα μέσα και έσαν και προβολάγαν και δεν έπαιρνε σβάρνα να πούμε. Λοιπόν υπήρχε μεγάλη οργή στο τέλος γιατί ο κόσμος τα έχασε τα λεφτά του. Αλλά δυστυχώς και αυτό είναι ακόμα ένα βασικό κανόνας του καπιταλισμού και το έχει πει ένα από του μεγαλύτερου πατριάρχε του καπιταλισμού. Δεν υπάρχει κανένα νόμο που να απαγορεύει να εκμεταλλεύονται του ηλίθιους, οι, οι θρασεί. Εάν εσεί θέλετε να είστε στην πλευρά των ηλιθίων, μπει μαγία, ελευθερία έχουμε. Αλλά μην κατηγορείτε μετά ούτε το, την τύχη σα, ούτε ξέρω εγώ τον Θεό σα, ούτε. Τη, δεν ξέρω κι εγώ τι σας φταίει ας πούμε, τη μαύρη γάτα που είδατε, φταίτε μόνο εσείς, γιατί επιλέξατε πλευρά να είστε με τα θύματα. Μην είστε θύματα λοιπόν. Προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ε, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, όχι μόνο, μόνο για τα εκτρονισμότα, απλά αυτά είναι μια έκτακτη εκπομπή, γιατί βλέπω έχει γίνει χαμός και μάλιστα τώρα που... Είμαστε και σε bull market, ας πούμε, και αρευαίνουν τα χρήματα. Και είναι πολύ εύκολο να κάποιο να παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό και να μπει, να βάλει. Ξέρω εγώ επειδή ακριβώ δεν ξέρετε πως δουλεύει το πράγμα και ακριβώς επειδή έχουν μπει πλέον μεγάλοι, πολύ μεγάλοι και Όταν λέμε μεγάλοι παίχτες μιλάμε για πολύ μεγάλους παίχτες Έχουν μπει μέσα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Οι οποίοι eventually θα... θα το χειραγωγήσουν. Όχι απόλυτα όπως κάνουν με το κανονικό το χρήμα γιατί δεν έχουν λέ, την δυνατότητα να το να το παράξουν, όπως και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση των κρυπτονομισμάτων, ότι είναι decentralized, δηλαδή δεν μπορούν να το ελέγξουν απόλυτα οι πολύ μεγάλοι παίχτε ή ξέρω οι τράπεζε. Οι... Λοιπόν, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλοι και ακριβώ επειδή έχουν τη γνώση να παίξουν, γιατί έχουν στρατιές από επιστήμονε του, του, trading και οικονομολόγου και αυτά. Πραγματικού, όχι μαϊμού, σαν αυτού που σα παίρνουν τα λεφτά. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα να το χειραγωγήσουν και να το οδηγήσουν εκεί που θέλουν για να βγάλουν αυτή τα μέγιστα. Έτσι. Ακριβώ λοιπόν επειδή έχουν μπει μεγάλοι παίχτε και επειδή σε αυτά τα παιχνίδια όταν κάποιο βγάζει κάποιο άλλο χάνει, γιατί δεν γεννιέται το, το χρήμα, ο πλούτο δεν γεννιέται εκ του μηδενό. Ο πλούτο δυστυχώ ε, δημιουργείται αυτά στα χρηματιστήρια δια της ανταλλαγής, δια του trading. Αυτό θα πει trading ουσιαστικά, έτσι ανταλλάσσω σε συμφέρουσα ή μη συμφέρουσα αξία. Αυτό σημαίνει trading άλλωστε. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί που είναι κερδισμένοι είναι αυτοί που ξέρουν και αυτοί που είναι πολύ δυνατοί. Μπορεί και κάποιοι πιτσιροί μικροί να βγάλουν, ξέρω εγώ, κάτι της, μερικά ψίχουλα και θα γίνει, όπως είχε γίνει και στο χρηματιστήριο, αλλά δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ, θα κλάψουν με μανούλες. Αυτά λοιπόν για το θέμα. Θα επανέλθω κάποια στιγμή με ένα θέμα γενικότερα για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα γιατί ζώντας πλέον πέντε χρόνια στην Αμερική, γυρνώντα εδώ και βλέποντας τι συμβαίνει, πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή έχω απογοητευτεί με, το, με την πλήρη άγνοια που έχουν οι Έλληνε για τα οικονομικά και αυτό είναι και ένας λόγος πω πώς καταφέρνουν και τους ε, χειραγωγούν και τους ελέγχουν γιατί όταν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που προσπαθείς να, να έχεις, το χρήμα για παράδειγμα, και δεν ξέρεις πώς βγαίνει και δεν ξέρεις πώς να το αξιολογήσεις και δεν ξέρεις πώς να αξιολογήσεις τον εαυτό σου, πώς να τιμολογήσεις την εργασία σου, ξέρω εγώ, την περιουσία σου, όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτοί που είναι επιτίδη να σε κοροϊδεύουν και να σε στέλνουν πάντα προς τα εκεί που θέλουν αυτοί. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα και θα επανέλθω για αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να πρόλαβα να σώσω κανένα μπιτσιρικά από αυτού που ήταν έτοιμοι να δώσουν συνδρομέ σε διάφορα λαμόγια τέλο πάντων. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην περιμένετε κανέναν να σα κάνει πλούσιο. Δεν δουλεύει έτσι ο καπιταλισμό. Και αυτό είναι το νούμερο ένα μάθημα που θα έπρεπε να σα πει ένα σοβαρό καθηγητή trading. Φιλιά πολλά.